στη σκέψη σιγά είχα έλεγχο. Μα μπροστά μοντά σε είδα, έχασα τον έλεγχο. Είπα για μια στιγμή. Αυτό το κάνει γιατί δεν μπορούμε να σηκωθούμε. Κάτι μπορεί να ακούσω. Τι λέει το τραγούδι? Όλοι λέγανε. Δεν μ' αρέσει. Φτάνει, φτάνει, όχι, κλείστο, δεν μ' αρέσει. Τι να πω, τι μ' αρέσει. Good evening, my dear. How are you? Απόρριξα. Ξεκινάω και το αγγλικό μου σήμερα. Σάββατο, όπως πάντα, εδώ στο Λεπάντο. Η ώρα είναι περασμένη. Παιδιά μου, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Μαζί μας η Αντωνία που είχαμε πάρα πολύ καιρό να τη δούμε. Το ξέρω, σου ήλυψα. Πού ήσουν, ξέρω. Γλυκιά μου. Μπορώ να σου πω, είναι μυστικό. Μυστικό. Ναι. Λοιπόν, σήμερα ετοιμαστείτε να με πάτε δώρο που θέλετε. Το φιόγκο. Το βλέπετε. Παναγιώτη, το βλέπεις. Τέλειο. Καλεσμένη σούπερ σήμερα. Ορίστε. Κρύο σας λέει. Ναι, μάλιστα. Καλεσμένη. Σήμερα έχουμε μία κοπέλα. Δήμετρη. Δεν είναι και πολλές, οπότε μπορείτε να καταλάβετε. Κουκλάρα και φωνάρα. Ποια είναι? Και πολύ καλό παιδί. Και πολύ καλό παιδί. Θα τη δούμε σε λίγο. Να της πω ότι το σεμεδάκι είναι αφιερωμένο στην κοπέλα. Γιατί δεν μου φέρετε το μπιχλιμπίδι μου να παίξω. Εντάξει, μου τα έχουν πάρει τώρα, μου τα έχουν βιάσει τα τραπεζάκια εδώ πέρα, τι να κάνω. Εντάξει, θα επιστρέψει το παιχνίδι. Κάτι πρόβλημα με την κάμερα έχει, μην ανησυχείς, θα το κάνω. Πρόβλημα με την κάμερα, πολλά τα θεματάκια μας σήμερα. Θα σας πω και συνταγή. Να σας πω, τα βύσσινα πότε βγαίνουνε? Πότε βγαίνουν τα βύσσινα? Ναι. Την άνοιξη. Βγαίνει τώρα σύντομα, γιατί έχω συνταγή βυσσινάδας. Δικιά μου. Προς το καλοκαίρι. Προσέξτε. Α, καλοκαίρι. Αργούνε. Εντάξει, θα τους κάνεις να είναι έτοιμοι. Λίγο. Πόρε γαμώτο, τι συνταγή θα δώσω. Και φτεδάκια ξέρετε να φτιάχνετε. Αμέ. Σιγά μη σας τα πω εγώ. Λοιπόν, ας μην το σχολιάσω αυτό, γιατί θα γελάσει ο κόσμος. Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε ένα γιότ. Α, τέλεια. Ναι. Που θυμίζει πολύ Μονακό. Πολύ. Εκεί μέσα κάνεις κεράλι. Κάνεις ράλι, ναι, σίγουρα. Θα σας τα πω σε λίγο τι κάνεις άλλο. Λοιπόν, και έχουμε επίσης περίεργα επαγγέλματα που δεν φανταζόσταν ποτέ ότι υπάρχουν. Ποτέ όμως. Και έχει και ένα αγαπημένο μου επάγγελμα που θα μπορούσα να κάνω μέχρι να πάρω σύνταξη. Επίσης, έχουμε μία φωτογράφηση που έχει γίνει, ναι. Αλλά τι το διαφορετικό έχει. Δεν γίνεται Photoshop, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Όπως είσαι, έτσι θα σε δείξει. Και έχουμε τα χοντρομοντελάκια μας. Δηλαδή, με λίγο παραπάνω κιλάκια, εντάξει, φωτογραφίζονται και αυτά και περνάνε καλά. Επίσης, έχω, ναι, την βυσσινάδα που είπαμε. Μπαίνετε σε τρένα? Όχι. Μπαίνεις. Ούτε θα σου δείξω, Γιώργο μου, ένα τρένο που δεν φρενάρει ποτέ. Α, τέλεια. Μ' αρέσει πολύ ταχύτητα. Για σένα είναι. Σ' αρέσει ταχύτητα. Και δεν φρενάρει ούτε για να σε πάρει, αλλά εσύ μπαίνεις με έναν μαγικό τρόπο επάνω. Α, τέλεια. Τέλεια. Μάλιστα, επίσης έχω ένα καταραμένο θέμα που προσπαθώ να το πω εδώ και κάθε εβδομάδα. Είναι για το Las Vegas. Θα σας πω μετά λεπτομέρειες. Τι άλλο έχω? Έχω ένα κοινωνικό θέμα. Απίστευτο, με μία κοπέλα. Μη γελάς, είναι πολύ σοβαρό. Τι γελάσα? Εντάξει. Θα γελάγα. Δεν είναι κακό. Ας κάνω το σταυρό μου, Γιώργο. Κάτσε να κάνω. Λοιπόν, ένα κοινωνικό θέμα, θα σας το πω μετά. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Σας ακούω. Ξεκινάμε με τα μοντελάκια. Θέλεις χοντρομοντελάκια. Έτσι, ναι. Κυρίαρχη συντάκτα, θα ξεκινήσουμε με τα χοντρομοντελάκια. Λοιπόν, είναι η καινούργια καμπάνια εσωρούχων που δεν είναι τους άρρητης ατέλειας των μοντέλων. Λοιπόν, μία κοπελίτσα τέλος πάντων αποφάσισε να μην ακολουθήσει τη μόδα της ψηφιακής επεξεργασίας και έτσι σκέφτηκε να δείξει πώς είναι το μοντέλο κανονικά. Δηλαδή, φοράνε τα εσωρούχά τους και φωτογραφίζονται και στο τέλος δεν κρύβονται οι ατέλειες. Ωραία. Ωραίοτατα. Γιατί το λες έτσι, ωραίοτατα.
Πόσες είναι αυτές που βγαίνουν και έχουν φότοσοπ? Αρκετές. Η εταιρεία εύχεται μέσα από αυτή την καμπάνια να κάνει τις γυναίκες να αγαπήσουν περισσότερο το σώμα τους και τον εαυτό τους και να διώξουν από πάνω τους όλα τους τα κόμπλεξ. Εντάξει, πάμε να δούμε το βίντεο παρακαλώ πολύ και επιστρέφουμε. Dance move. Probably just like a modified two-step. I'm a lover, but I do put the dukes up sometimes. What's really sexy to me, I think, is imperfections and embracing your imperfections. That's nice. Confidence is extremely sexy. I think women that own their bodies and are unapologetic for who they are as women and what they look like. I want to empower other girls, and no matter, you know, if you have like a funny ear or a pimple or a funny freckle, who you are at a deeper level matters, and then inspiring them to share that with the world. Σας παρακαλώ. Ήταν... Αυγώ κι εγώ έτσι έξω. Δεν σ' άρεσε. Γιατί ωραίο ήταν. Ωραίο που βγήκε με το σλιπάκι και με το μπλουζάκι. Ωραία, πόσες είναι αυτές, πες μου εσύ. Κοίταξε, εμένα η μία, η μαυρούλα μου κάνει τη... η μαυρούλα. Μαυρούλα δεν τη λες. Μελαμψή. Ναι, τη λες μελαμψούλα. Εμένα μου άρεσε, εσάς. Και εμένα μου άρεσε. Είσαι σίγουρη. Εντάξει, όχι, εντάξει, της άρεσε. Εντάξει, δεν είμαστε καλά εδώ πέρα σήμερα. Όχι, καλό μου σήμερα. Αντωνία, γιατί δεν σ' άρεσε. Εσένα σε ρωτάω, πες μου πόσες διάσημες έχεις δει, χωρίς ρητούς. Έχεις δει καμία. Γιατί εσύ είδες το βίντεο καμία διάσημη. Όχι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πω. Όλες βγαίνουν με ρητούς. Αυτή αποφάσισε να βγει χωρίς ρητούς. Χωρίς ρητούς. Αυτό είναι. Εντάξει, και χοντρή δεν την έλεγες. Όχι, εντάξει. Δεν την έλεγες. Εντάξει. Εδώ ο Γιώργος θα μας πει που είναι και άντρας. Ναι, Γιώργο, πες μας. Για πες μας. Πολύ να ακούσω την άποψή σου. Χοντρή δεν την έλεγες. Τι δεν την έλεγες. Χοντρή δεν την έλεγες. Σκούλα δεν την έλεγες. Αυτό. Συμφωνώ. Ορίστε. Είναι μια καινούργια πρόταση, διαφορετική άποψη από το καθένα. Εντάξει. Όπως το κρίνει. Θα ξεφτυλιστώ εγώ σήμερα εδώ με αυτά εδώ. Στο λέω να το ξέρει. Εντάξει, αφού δεν σε νοιάζει, δεν με νοιάζει και εμένα. Δεν πειράζει, κυρίες και κύριοι. Αν γίνω ρεζίνη, δεν φταίω εγώ. Πάμε! Ναι, γελάστε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία συμπεριφορά. Αγάπη μου. Πάμε παρακάτω. Τους καλύτερους δουλεύεις, γιατί έχεις τέτοια. Ναι, όχι, δεν έχω κανένα. Όχι, όχι. Δεν κόβεται τίποτα εδώ πέρα. Όλα τα δείχνουμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Φοράς τζιν, βλέπω, και εσύ φοράς τζιν. Ναι. Εκτός από τις δύο μεγάλες τσέπες, τι άλλο έχετε? Και κάτι μικρές. Πόσες, μία μικρή. Ναι. Εσύ ναι, έχεις μικρή. Μία. Ναι. Να τη δω. Ποια μου να τη δω είναι. Ρε, Κωνσταντίνα, όλα μικρή. Έχουν μικρές τσέπες. Να μην δείτε. Δεν είναι, όλα τα τζιν έχουν μικρές τσέπες. Ωραία, όλα τα τζιν έχουν μικρές τσέπες. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί υπάρχουν αυτές οι μικρές τσέπες? Να βάζω κανένα τσιμπιδάκι, μου χρειαστεί καμιά φορά. Όχι, θέλω να μου πείτε την κανονική εξήγηση. Δεν το ξέρω, παιδάκι, το δάχτυλο χωράει μόνο μέσα. Ξέρεις γιατί το είχαν παλιά? Όχι, γιατί. Δεν ξέρω, ούτε εγώ. Καλό. Συνήθως οι περισσότεροι τα κύρια να βάζουν ή τον αναπτήρα, εγώ από ό,τι ξέρω. Εγώ βάζω τσιμπιδάκι. Για τα μαλλιά. Άμα χρειαστώ κανένα, βγάζω. Αντωνία μου, δεν νομίζω ότι θα ανακαλύπτουν αυτή την τσεπούλα για να βάζει τα τσιμπιδάκια σου, γλυκιά μου. Μα δεν μπαίνει τίποτα άλλο. Και όμως μπαίνει. Τι? Μπαίνει, ρε παιδί μου, όταν σου λέω μπαίνει. Ναι, μα μπαίνει, μπαίνει. Όχι, πέρα την πλάκα λοιπόν. Θυμάστε κάτι ρολογάκια έτσι που είχαν και επιθυμιάλια σε πίτσα? Ναι. Λοιπόν, γι' αυτά είχε φτιαχτεί το τζιν αυτό, η τσεπούλα. Πολύ ωραία. Πάρε ένα να βάλεις την τσεπούλα. Σας άρεσε? Είναι σημαντικά. Ωραία ήταν. Δεν ενθουσιαστήκατε? Α! Ναι. Αυτό δεν μοιάζει με ρολόι. Τέτοια δεν ήτανε. Πιο μικρό όμως, Ακούς, μου έχουν πει και από τα Χριστούγεννα κάτι δίευρα θέλετε, σοκολατάκια. Αλήθεια σας λέω.
ευρώ και ένα δεκάλεπτο. Θέλετε? Όχι και κύριε. Θέλετε? Θέλετε? Ε? Θέλετε, ρε παιδιά, πείτε. Δεν θέλουμε. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Έλα. Φάτο. Είναι καλό. Πριν πόσο καιρό είχαμε Χριστούγεννα, βρε αδερφέ. Γιατί γελάτε? Η τουαλέτα είναι από εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται, έχω χάσει τα θέματά μου εγώ. Πω, πω, τι θα κάνω. Τι μπορούμε να κάνουμε αυτό. Τα βρήκα. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Είπαμε και για τα τζιν, έτσι. Ναι. Τώρα ναι, χρησιμοποιείται, ναι. Είπαμε, για να βάζουμε τα ειστήρια από τα αστικά και τα κέρματα και όλα αυτά και τα τσιμπιδάκια σου, Αντωνία μου. Τα τσιμπιδάκια μου, εδώ. Λοιπόν, τι θέλετε, πού θέλετε να πάμε. Στο επόμενο θέμα, που είναι το... Να πούμε και τα επαγγέλματα. Έλα, ναι. Θέλω να δω τι επαγγέλματα είναι αυτά. Πάρε σοκολατάκι. Όχι, ευχαριστώ, θα φάμε. Γιώργο, φάτο. Φάτο, φάτο, Γιώργο. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντινά. Δες το τι το τρώει, όντως. Το φαγε. Το φαγε. Το φαγε. Φάει κι αυτό. Είναι μεγάλο. Τώρα, επιτόπινο, εδώ. Να σου πω κάτι, δεν τα ξέφαγα. Είναι εγώ μετά. Θα του πω μετά. Πω μετά. Σε λίγο. Μάλιστα, πάμε επαγγέλματα που γουστάρετε. Ναι, πάμε, ναι. Λοιπόν, πάμε πάμε. Θέλω όμως με τα επαγγέλματα να μου τα σχολιάζετε ποια σας αρέσουν, ποια θα κάνετε. Εκεί η κερκίδα, η γαλαρία, λίγο ησυχία. Μπήκα. Γεργάκη, λοιπόν, έχουμε ναι. Πολλά επαγγέλματα. Ναι, λέγε. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο επάγγελμα που είναι λίγο ιδιαστικό, ναι. Λιγουλάκι, αλλά έχει πολύ καλά λεφτά. Λιγουλάκι, πόσο. Τόσο. Mm. Αλλά έχει πάρα πολύ καλά λεφτά. Είναι ο ελεγκτής οσμών. Όσοι ακολουθήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας αποσμητικών και αντιδροτικών. Ναι, και μυρίζουν μασχάλες δειγμάτων. Σας άρεσε? Γιώργο μου θα γινώσουν ποτέ πώς το λένε. Όχι, Γιώργο μου δεν θα γινώσουν ποτέ. Μόνο αυτό, έτσι καλύτερα. Κάντο έτσι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, θα γινώσουν. Θα γινώσουν. Μάλιστα, καλά τα λεφτά, Παναγιώτη μου. 2.000. Θα γινώσουν. Είναι, δηλαδή το νούμερο, έτσι. Λοιπόν, δεύτερο επάγγελμα, λιγότερο... Καλά, δεν είναι, το δεύτερο μια χαρά είναι, θα το έκανα κι εγώ. Είναι καθαριστής οθόνης IMAX, καλά τη λέω, αυτή του κινηματογράφου. Ας μας συγχωρήσετε αν τη λέω λάθος. Ωραία. Οι τεράστιες λοιπόν αυτές οθόνες δεν θα προσέφεραν τόσο εκπληκτική ποιότητα εικόνες εάν καλύπτονταν από σκόνη και βρωμιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας άνθρωπος που πάει και τις ξεσκονίζει και τις καθαρίζει. Για να βλέπουμε εμείς πάρα πολύ ωραία τις ταινίες μας. Λοιπόν, η επόμενη που αν δεν φορούσα κραγιόν θα το έκανα είναι επαγγελματίας σφυριχτής. Είναι ένας 58χρονος Ουαλός που το κάνει αυτό και λέει ότι ο σφυριχτής είναι καλλιτέχνης όπως ένας ηθοποιός ή ένας μουσικός. Δήλωσε και επισήμανε πως εκτός από το ταλέντο, σημαντική είναι και η αυτοπροβολή. Και η αυτοπροβολή. Ναι. Επόμενο ναι. Επάγγελμα αφιερωμένο. Να το κάνουμε μερικοί εδώ μέσα. Είναι ο κυνηγός Ζάρας. Στις εταιρείες λοιπόν υποδημάτων υπάρχει πάντα κάποιος υπάλληλος που χρησιμοποιεί ένα ειδικό σίδερο που εξασφαλίζει η επιφάνεια να είναι απολύτως λία και χωρίς ζάρες. Σ' άρεσε πολύ, μάλιστα. Το επόμενο εύκολο που όλοι θα το κάναμε, πιστεύω, είναι ελεγκτής επίπλων. Πληρώνονται λοιπόν κάποιοι άνθρωποι για να ελέγχουν πόσο αναπαυτικά και άνετα είναι τα κρεβάτια, οι καρέκλες, οι καναπέδες και όλα τα έπιπλα. Αλλά σε μερικές περιπτώσεις, παιδιά, είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό, πρέπει να δοκιμάσουν 200 έπιπλα, 300, πολλά. Λοιπόν... Κρεβάτια, εγώ
Το επόμενο λίγο αειδιαστικό θα έλεγα. Συχαμερό μπορεί να το πει. Συχαμερό μπορεί να το πει. Μπορεί να το πει. Mm. Είναι ο δοκιμαστή ζωοτροφών. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Διότι υπάρχει και ένα άνθρωπο που πρέπει να δοκιμάσει τι τρώνε αυτά τα έρματα ζωάκια. Σωστά. Ναι. Σωστά. Θα γινόσασταν ποτέ. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Δεν θα πάρω. Να πω ότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι δοκιμαστές των ζωοτροφών να την καταπιούν, αρκεί μόνο να τη γευτούν και μετά που, το φτύνουν. Τέλεια! Μετά είναι ο Δίτης, συλλέκτης μπαλόν γκολφ. Α, δεν μ' αρέσει καθόλου και δεν το λέω. Μπλιάξ, το επόμενο! Πώς θα το πω. Άστα, μην το πεις. Κάτω, ζωγράφισε το. Αυτό, έτσι. Είναι αυτός. Όταν πίνεις πολύ, δεν σου έρχεται μια αναγούλα. Ναι. Ο επόμενος είναι καθαριστής εμετού. Στα τρενάκια των μεγάλων θεματικών πάρκων. Συχνή παρενέργεια της βόλτας είναι δυστυχώς ο εμετός. Όπως και του ποτού, έτσι είναι ο εμετός. Μη διασυνασχεδείτε τι να κάνω. Αυτά λέει, αυτά λέω. Υπάρχει... Ναι. Υπάρχει άνθρωπος που χωρίζει τη βόλτα. Τέλος πάντων, και μερικοί τώρα είναι αναγκασμένοι που κάνουν αυτή τη δουλειά να σφουγγαρίζουν και να μαζεύουν αυτό. Λοιπόν, συντάκτης, επόμενο επάγγελμα, συντάκτης ψεύτικων κριτικών. Όσο ανήθικο λοιπόν και αν ακούγεται αυτό, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που πληρώνουν για να γράφουν ψεύτικες κριτικές. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Το γνωρίζουμε. Εύκολο επάγγελμα. Έχουμε και λίγο όλοι μας μέσα το όδευσο. Άνετα. Επόμενο επάγγελμα. Ελεγκτής αηδιαστικών κόλπων. Εκπομπές όπως το Survivor, λοιπόν, βάζουν συχνά τους παίκτες τους να συμμετέχουν σε αηδιαστικούς διαγωνισμούς, όπως η κατάποση εντόμων. Πώς αποφεύγουν λοιπόν τις μηνύσεις, βάζουν αυτούς τους υπαλλήλους που μόλις είπαμε να δοκιμάσουν πρώτοι τους αηδιαστικούς άθλους για να εξασφαλίσουν ότι δεν είναι επικίνδυνα. Ωραίο. Γιατί δεν μιλάτε καθόλου. Ωραία. Πολύ. Πολύ ωραία. Θα το έκανες. Όχι. Βεβαίως θα το έκανα. Θα το έκανες. Το επάγγελμά μου. Το επάγγελμά μου. Ναι. Επαγγελματίας υπναράς. Λοιπόν. Ναι, βεβαίως, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται για να κοιμούνται. Τι? Φαίνονται τα θέματά μου, ε. Τι? Έτσι, είναι μούρι μου, μπροστά μου είπες. Όχι. Μίλα ρε Παναγιώτη. Είναι κάτω τα χαρτιά μου. Πιο κάτω, κάτω, πιο κάτω. Α, πιο κάτω τα χαρτιά. Πιο κάτω τα χαρτιά μου. Λοιπόν, επαγγελματίας υπναράς. Ε! Πιο κάτω τα χαρτιά μου, τα έκανα. Ε! Δεν ακούω. Ε! Ποιος? Πιο κάτω τα χαρτιά μου. Σαν τη γιαγιά. Εκεί. Και να φαίνεται το πρόσωπό σου. Αυτό, απλό. Α, να φαίνεται το πρόσωπό σου. Και ποιο όγκος. Και το δωρό. Λοιπόν. Εντάξει, πιο κάτω τα χαρτιά μου. Λοιπόν. Επαγγελματίας υπναράς, είπαμε, τους πληρώνουν για να κοιμούνται και μέρες ολόκληρες. Εγώ και χωρίς χρήματα το κάνω αυτό, άνετα, να ξέρετε. Επόμενο, ελεγκτής. Τι? Οσμής χαρτοπετσετών. Παναγία μου και... οι κατασκευαστές λοιπόν χαρτοπετσετών προτιμούν τα προϊόντα τους να παραμένουν άοσμα κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Επομένως, προσλαμβάνουν υπαλλήλους που μυρίζουν τα προϊόντα εάν έχουν ή όχι οσμές. Μάλιστα. Επόμενο. Πώς το συνήθεις τα επαγγέλματα, είναι έλεος. Όχι, Γιωργάκη, εγώ θα τα πω όλα. Επόμενο. Μηχανικός ασφάλειας καρύδων. Σε πολλά συγκροτήματα εξωτερικών προορισμών, τα οποία είναι γεμάτα φοίνικες, υπάρχουν ειδικοί υπάλληλοι που απολαμβάνουν τη συγκομιδή των καρύδων πριν αυτές πέσουν, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και τα κεφάλια των ενέμελων τουριστών. Μάλιστα. Ελεγκτής. Τελευταίο είναι αυτό, γαμώ το.
Ελεγκτή νεροτσιλιθρών. Ελεγκτή νεροτσιλιθρών. Ελεγκτή νεροτσιλιθρών. Εκεί πήγαινα. Κερδίζει χρήματα λοιπόν αυτός δοκιμάζοντας νεροτσουλήθρες. Μπουρουμπουρουμπούρου. Αυτό, δοκιμάζοντας νεροτσουλήθρες. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αν είναι ωραία, αν γλιστράνε καλά και τέτοια. Λοιπόν, αυτά. Σας άρεσαν. Ωραία ήταν. Πιο πολλά θα κάνατε. Το τελευταίο. Νεροτσουλήθρα. Δεν τις φοβάσαι. Δεν σου είπα πάω στο Θεό πάνω. Να, έχει μια τη προκοπή, να πηγαίνει έτσι. Όχι, δεν τη διαλέγει, αγάπη μου. Παίρνει 3.000 για αυτό το λόγο και. Αυτό δεν θέλω, ευχαριστώ. Δεν θέλω να κάνω από αυτό τίποτα. Κανένα. Σε λίγο η πανέμορφη καλεσμένη μα θα μα πει εδώ τραγούδια να ανέβουμε, να χορέψουμε. Στο τραπέζι πάνω θα ανέβω, να ξέρετε. Ωραία. Λοιπόν, επόμενο. Ψου, δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι. Ευχαριστώ. Πού θέλετε να σας πάω, να Γενέ, σας πω. Όπου θες. Πάντως στο καλύτερο μέρος, στο Ρωμαίο, μια χαρά είμαστε. Στο Ρωμαίο μια χαρά είμαστε. Τι έπαθες. Με τρώει το κεφάλι μου. Θα είναι ο φιόγκος. Σε ενοχλεί. Είμαι το καλύτερο δώρο, για πείτε. Ναι, σήμερα είσαι όλα τα λεφτά. Μ' αρέσει. Ευχαριστώ την Βίκη Βάσο. Μ' αρέσει ο φιόγκος. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ. Σας αρέσει ο φιόγκος μου. Τι είναι αυτό εδώ. γιατί μιλάμε. Για το. Δεν ακούω. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα. Είπαμε Βύσσινα έχουν αυτή την εποχή. Όχι, τώρα. Και εγώ τι θα την κάνω για τη συνταγή με τη Βυσσινάδα. Θα την γράψουνε τώρα για να την έχουν και αργότερα. Να τι θα την κάνεις. Πες την. Δεν βαριέστε, θα την πω αφού τη βρήκα. Λοιπόν, θέλουμε υλικά. 1 κιλό καθαρισμένα βύσσινα. Τα καθαρίζουμε και τα περνάμε μία από το μούλτι. Ξέρεις τι είναι το μούλτι? Το όχι. Παναγία μου. Τέλος πάντων. 1,5 κιλό μαύρη ζάχαρη. Ξέρεις τι είναι η μαύρη ζάχαρη? Ναι. Πάλι καλά. Εντάξει. Δε, τι θεωρείς τώρα, ότι θέλουμε χυμό από ένα μικρό μοσχολέμονο. Δεν σε ρωτάω. Και μισή βανίλια φρέσκια. Τι εννοεί φρέσκια βανίλια? Υπάρχει, είναι ένα κλωναράκι μαύρο. Ναι. Μαύρο. Προς το καφέ είναι, ρε παιδί μου. Ναι, προς το καφέ είναι. Το οποίο το ξεφλουδίζεις ελαφρώς για να βγει η βανίλια. Το άρωμα αυτό που έχει μέσα. Καλά, άμα δεν βρείτε τέτοια, πάρτε και σκόνη, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, εκτέλεση. Είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου χρονοβόρο, το κάνεις, πάμε και κάτω. Λοιπόν, παίρνουμε μία κατσαρόλα. Όλοι έχουμε μία κατσαρόλα. Ξέρεις τι είναι η κατσαρόλα? Είναι αυτοκτονής. Δεν γίνεσαι ξανθιά τώρα. Ξέρεις τι είναι? Ναι. Εδώ δεν ξέρεις, Γιώργο, τι είναι το μούλτι. Λοιπόν, παίρνουμε μία κατσαρόλα και τα βάζουμε όλα μαζί αυτά. Γιώργο, λέω τη συνταγή, σε παρακαλώ. Λοιπόν, βάζουμε στην κατσαρόλα όλα μαζί. Και τη βανίλια και τη ζάχαρη και τα βύσσινα που είναι περασμένα από το μούλτι. Και τα βάζουμε και να πάρουν μία βράση στη δυνατή φωτιά. Μόλις αρχίσει λοιπόν να βράζει όλο αυτό το μείγμα και μόλις αρχίσει να βγάζει μεγάλες φουσκάλες, το χαμηλώνουμε, το βάζουμε στο μισό και περιμένουμε να δέσει το σιρόπι. Και το αφήνουμε αυτό 45 λεπτά. Και τσούπα έγινε, όλο. Η βυσσινάδα. Έχεις φτιάξει, Κωνσταντίνα. Κωνσταντινά, έχει φτιάξει τη συνάδα. Πολλές φορές. Και ξέρει τα λεπορία να βγάλει. Πες μου λοιπόν τι κάνουμε, ε? Γιώργο μου. Έχουμε τα υλικά μας, τη μαύρη ζάχαρη, τη βανίλια και. Το λεμονάκι. Τι κάνουμε με όλα αυτά. Το λάιμ. Πώς τη φτιάχνουμε, ρε Γιώργο, τη βυσσινάδα? Τόση ώρα το λέω. Πώς. Το λάιμ, πού το βάζουμε μέσα κι αυτό. Όλα τα πάντα μαζί. Λοιπόν, το ξεχάσατε. Σιγάνει φωτιά, παίρνει βράση, κατεβάζουμε. Έτοιμη βυσσινάδα. Είσαστε έρη. Μάθαμε όλοι να φτιάχνουμε βυσσινάδα. Το μόνο που περιμένω να βγουν τα βύσσινα, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι έτοιμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σου πω σε λίγο για το τρένο που φρενάρει. Θέλετε να πάμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι ή δεν ψήνεστε? Ναι, ναι. Θέλετε? Ναι, θέλω. Να σας παίξω βίντεο κλιπ. Ναι. Ποιο θέλετε? Ποιο, Εδώ το μα δεν γίνεται. Αυτό έχω κολλήσει με αυτό το κομμάτι. Ποιο? Αυτό που λέει μα δεν γίνεται. Μόνοι μα είμαστε. Δεν γίνεται αυτό το κομμάτι. Το ξέρεις?
Ρε Γιώργο, καμία σχέση. Μόνο το γίνεται να έχει πιάσει από όλου του τείχου. Του Παντελίδη, δεν λε. Να χαμογελάσω. Είναι το Παντελίδη, το ελληνικά εγώ δεν ακούω. Απλώ έχω κολλήσει με αυτό το κομμάτι. Βάλει το πο. Τα καγγέλια. Έλα, μπορεί, θα δει. Λοιπόν. Πείτε ένα τώρα να βάλουμε βίντεο κλιπάκι, θέλετε. Γουστάρετε. Ελληνικά. Τάκι μου. Δεν βάζουμε λίγο ένα. Ελληνικό πρέπει να είναι. Ναι, ένα ελληνικό. Σάσα μπάστα μου, μάθε έρωτα. Θέλετε. Ορίστε. Πάμε. Δώσ' το σκηνοθέτα το Σάσα μπάστα μου, μάθε έρωτα. Let's go! Το κορίτσι μας το όμορφο. Και πέρυσι δεν ήταν Ρωμαίο. Τι γυναικάρα είναι αυτή. Πέρυσι δεν ήταν Ρωμαίο. Πέρυσι ήταν Ρωμαίο. Σας άρεσε. Πολύ ωραία. Γιώργο, μίλα απ' έξω. Γιώργο, εσύ είσαι άντρας. Εγώ, όπως είπα και πριν, δεν μου άρεσε τα ελληνικά, καταλάβες. Οπότε εντάξει, τώρα η μπάστα είναι μια ωραία γυναίκα. Εντάξει, σαν γυναίκα, ρε παιδί μου, πώς την βλέπεις. Δεν θα με ενθουσίαζε, καταλάβες. Εντάξει, Γιώργο, δεν μας ενδιαφέρει και η γνώμη σου τελική. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργο, τι σου λέει. Κωνσταντινά, συγγνώμη. Πολύ ωραία είσαι σαν μπάστα. Φοβερή παρουσία, σκηνική παρουσία, πολύ ωραία. Μα είναι απίστευτη η γυναίκα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας πάω. Ρε παιδιά, σινεμά βλέπετε. Θέλετε να σας φέρουμε popcorn. Εγώ στο είπα, εσύ δεν μ' άκουσες πριν. Να, στο. Μου φέρνεις ένα. Εσύ δεν μ' άκουσες. Μισό, έλα.
Δείξε εκεί τα παιδιά, δείξε. Άμα πια. Φέρε μου. Ω, να. Τα άσπασες ρε Γιώργο. Είναι ζωντανή εκπομπή τώρα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλά έκανες. Δεν έχετε άλλα. Κωνσταντίνα, καλά έκανες. Να πάρω τα αμυγδαλάκια μου. Και τα χουανίτας, ε. Θέλετε. Όχι, ρε Κωνσταντίνα. Τι δεν γίνονται, ρε παιδιά, πίνασα τόσο ώρε. Το βράδυ δουλεύω, τι θα κάνω. Εγώ θέλω, μπορεί να. Μην με τραβάσει από τα μεγάλα μπράτσα μου. Πάρτα. Τελείωνε. Κωνσταντίνα, εμά δεν θα μα φέρει. Όχι, να του τραβήξει όλου εδώ. Κωνσταντίνα. Ναι, όλου. Και πώ κάνω. Δεν θα μα φέρει σε μάρ. Άλλα. Μην πα τα μυγδαλά. Ένα χουανίτο σαν τα πιάνε εσύ. Σαν τα περιδάκια. Ευχαριστώ. Ω, αγαπούλα μου. Αγαπούλα. Όχι εσύ, αγαπούλα, εσύ. Πούλα. Κοίτα, πες και ένα γεια. Σε κανονίσω εγώ. Τάκι. Μισό. Θα παίξει αυτό τώρα. Όχι, να σε ρωτήσω. Δεν θα σε δείξουν οι κάμερες. Δεν είναι για να παίζει αυτό. Μπορώ. Συνεπώς, πάρε ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύσκολη. Και άμυγαλο. Να σου πω. Μπορώ στην επόμενη εκπομπή. Όχι, άστον. Έλα εδώ. Μην τον δείχνεις, έλα γύρνω από εδώ. Μπορώ στην επόμενη εκπομπή να περνάει το dis-dis από εδώ πέρα. Μπορώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ ευγενικός. Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσουμε με θέματα ή να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Ωραία. Όχι, θα πάμε σε θέματα. Όπως μου είπαν οι συνάδελφοί μου, θα συνεχίσουμε. Όχι, πλάκα. Λοιπόν, λίγα χουανίτας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε 2 κιλά πιο χοντρούλα. Καλησπέρα, πέρα, πέρα, αέρα, αέρα. Σε καλησπέρισα, καλά. Βέβαια. Θα με πάρετε στα πανηγύρια. Είναι το σωστό έκο, νομίζω. Έκο. Και το σωστό βάθος. Τέλειο. Μαζί μας η Έλενα Γεωργαντά, το κορίτσι... Τι να πω, ρε παιδί μου. Τι πόδι είναι αυτό. Ένα 17. Η Σκλενερίκοβα έχει ένα 13 ή δεν έχει. Την περάσαμε. Έφαγε τη σκόνη μας ή δεν την έφαγε. Ξέρω. Μπορεί. Άστο. Την έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Αντριάννα, φιλάκια! Έχουμε ένα 17 εδώ πέρα, κουκλίτσα. Έχασες, λυπάμαι. Έλενα Γεωργαντά, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Σας βρήκα. Εδώ στο Ρωμαίο, σε φέραμε από τη σκηνή της Υπαίθρου. Σωστά το λες. Σωστά το λέω, στη σκηνή του Ρωμαίο. Πώς σου φαίνεται? Μ' αρέσει. Σ' αρέσουν τα μπουζούκια? Μ' αρέσουν και τα μπουζούκια. Φέτος δηλαδή τα έχω έτσι επισκεφτεί πιο πολύ, πιο έντονα, ναι, από άλλες χρονιές, ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρω. Λες να έχουμε καμία μεταγραφούλα έτσι? Νομίζω ότι έχεις τραγουδήσει και σε χώρο. Ναι, και σε μπουζούκια έχω δουλέψει, ναι. Αλλά δεν αλλάζω το πανηγύρι, είναι πανηγύρι τελείως. Δεν αλλάζω. Πώς βλέπουμε μία μικρή κοπέλα, εγώ δεν το έχω συνηθίσει και ρώτησα και το Σπύρο την προηγούμενη εβδομάδα. Νέος κόσμος σε πανηγύρι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ. Αλλά δεν βλέπουμε συνήθως, ρε παιδί μου, έτσι η νεολαία να πηγαίνει να τραγουδάει. Γιατί είναι πάρα πολλές κοπέλες νέες στο δημοτικό. Εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή, σαν έμαθες σε μένα δηλαδή. Τώρα. Ναι, εσένα. Τι τέλειο, ρε παιδιά. Πανηγύρια. Περιμένω 21 Μαΐου να πάω να χορέψω στο χωριό μου. Είπαμε θα με πάρεις φέτος εκεί. Α, το τραγουδάς Άγιο Κωνσταντίνο φέτος. Ξέχασέ το. Εννοείται, κανονικά. Θα έρθετε εσείς, θα σας βάλω μίνι μπας, άντε, για τη γιορτή μου. Τι γελάς. Μην λυπάς. Δεν χωρέσουνε. Τι, ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Μια χαρά. Και αυτό το κίνητο τους χαράει. Λοιπόν, το κορίτσι μας εδώ. Θα σχολιάσουμε τα θέματά μας. Βέβαια. Θα μας πεις τα κομμάτια σου. Βέβαια. Που τα έχω ακούσει και έχει γίνει χαμός. Και τα χορεύω και εδώ στο τραπέζι τα ανέβω, στο λέω. Εννοείται πως θα πάρω το σεμεδάκι μετά έτσι. Σ' αρέσει, για πες. Βέβαια. Δεν μου φέρεις κι εσύ κάτι κινητό. Πρέπει. Έβαλα ό,τι είχα στο σπίτι. Αυτό να το κόψω. Μη γελά! Γιώργο μου γελάει, εγώ από το σπίτι τα έχω φέρει, δεν το πιστεύει. Καλά. Και τα κεράκια. Μπορείς να μου φέρεις την μπάλα του medium.
Όχι, όχι, με έχετε αφήσει φτωχιά. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι. Λοιπόν, Έλενα μου, έχουμε πολλά θέματα και θέλω να ξεκινήσουμε με την παρουσία σου να τα σχολιάσουμε. Κολλάει εδώ το χαρτί, κολλάει. Λοιπόν, και έχουμε... Είπαμε για τις Αλκιονίδες. Όχι. Το ξέχασα, δεν το είπα, νόμιζα το είπα. Λοιπόν, κορίτσια μου και αγόρια μου. Και γόρι μου. Τι γόρι μου, δεν έχει ένας. Έναν τον έχουμε εδώ. Κι άλλα γόρια από κάτω, μπερδεύομαι. Ας τα από κάτω γόρια. Να σου πω, ξέρεις Γιώργο μου, τι είναι οι Αλκιονίδες μέρες. Αυτές που βλέπουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Το έχεις παρατηρήσει που ενώ είναι Ιανουάριος, έχει πάρα πολύ καλές μέρες με πολύ καλό ήλιο. Ναι, έτσι. Ναι, αλλά αυτό. Γιατί, ξέρεις τι σημαίνει αυτό και από πότε το έχουμε αυτό, πότε είναι οι Αλκιονίδες μέρες. Είναι ένα φαινόμενο, ένα φυσικό φαινόμενο αυτό. Ναι. Έτσι. Ναι. Ακριβώς δεν το έχω διαβάσει. Ναι. Με τον Ισημερινό νομίζω κάτι, κάτι γίνεται, δεν το έχω διαβάσει ακριβώς, δεν ξέρω. Θέλω αυτό, να με πας όχι τόσο στα φυσικά φαινόμενα, ναι. Θέλω να με πας λίγο στους μύθους. Στους μύθους, έτσι. Στους μύθους. Είσαι καλός στους μύθους. Είμαι, απλώς αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Σίγουρα... Οι Αλκιονίδες τι ναι. ήταν, π.χ. λέμε Αλκιονίδες μέρες. Δηλαδή ότι, γιατί δεν τις λέγαμε κάπως αλλιώς. Πασχαλίδες μέρες, ας πούμε. Πασχαλίδες μέρες, γιατί δεν τις λέγαμε Πασχαλίδες. Υπάρχει μια εξήγηση πάνω σίγουρα. Σε αυτό. Δεν την γνωρίζω. Κακώς. Θα ήθελα να μου πεις. Θα ήθελα να σου πω. Κορίτσια μου γνωρίζετε εσείς γιατί... Όχι, εγώ δεν γνωρίζω. Λοιπόν, θα ξεφτυλιστώ εγώ με αυτό σήμερα, το ξαναλέω. Καλά, εντάξει. Δουλεύεις εδώ τα θέματά μου. Μα πώς τα διαβάζεις. Βέβαια. Μα πώς τα διαβάζεις. Ναι, μου έχουν βγει τα μάτια. Λοιπόν, οι Αλκιονίδες λοιπόν μέρες κρατάνε από... Βασικά τις έχουμε από Δεκέμβρη μέχρι Φεβρουάριο, αλλά το πιο σύνθες... Φαινόμενο. Όχι. Η πιο συνηθισμένη περίοδος είναι από 16 Ιανουαρίου μέχρι 31. Ναι, μέχρι 31. Ναι, ρε Τάκη, για τρεις μέρες θα το χαλάσουμε. Αν θες 28, 28. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θέλετε να σας πω το μύθο. Θα σας ενδιέφερε κάτι τέτοιο. Ναι, πες μας. Έλενά μου. Λόγι. Κάτσε φτιάξε το μαλάκι εδώ, κοριτσάκι μου. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχει πάρα πολύ ζέστη. Χαμός γίνεται, μόνο για μπάνιο δεν πάμε. Και θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω. Διάβασε το. Γιατί είναι, δεν μπορώ να το μάθω απ' έξω. Ξέρω ότι περίπου παίζει με το Δία, αλλά πρέπει να το διαβάσω. Λοιπόν, η Αλκιόνη, Γιώργο μου, για να μαθαίνεις, ήταν η κόρη του Αίολου. Ωραία μέχρι εδώ. Ήταν μία πανέμορφη γυναίκα, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Κίκα. Ακούτε να μαθαίνετε. Ο γάμος τους ήταν τόσο τέλειος, φανταστικός δηλαδή, που και οι δυο τους νόμιζαν ότι ήταν η σάξη των θεών. Πάμε παρακάτω. Τότε ο Δίας, είδατε γιατί είσαι με τέτοιο, τότε ο Δίας για να τιμωρήσει την αλαζονία τους, βύθισε το καράβι του Κίκα και τον άφησε να πνιγεί. Η Αλκιόνη, όμως, θρύνησε πάρα πολύ, και λυπήθηκε και τη μεταμόρφωσε σε ένα πανέμορφο πουλί. Το οποίο ήταν όμως καταδικασμένο να γεννά τα αυγά του το χειμώνα. Απίστευτο. Και άκου συνέχεια τώρα, Τάκη μου. Έτσι τα αγριεμένα κύματα ορμούσαν στα βράχια και κατέστρεφαν τη φωλιά και τα αυγά της Αλκιόνης. Τότε λοιπόν ο Δίας τη λυπήθηκε. Και διέταξε να σταματήσουν οι άνεμοι και να λάμπει ο ήλιος για 15 μέρες μέσα στην καρδιά του χειμώνα, προκειμένου η Αλκιόνη να μπορεί να κλωσά τα αυγά της. Λοιπόν, οπότε είναι ή μετεωρολογικό φαινόμενο όλο αυτό ή μυθοπλασία, δεν ξέρουμε. Όπως και να έχει, οι Αλκιονίδες μέρες μας προσφέρουν για 2 εβδομάδες ηλιοφάνεια. Σας άρεσε? Καταπληκτικό.
Έλα ρε παιδιά, μην γελάτε σήμερα. Δεν σας θέλω, φύγετε. Σ' άρεσε. Μάθα. Λες άλλη μία. Λοιπόν, ήταν μία κοπέλα που τη λέγανε Αλκιόνη. Ήταν κόρη του Αίολου, γυναίκα του Αίολου. Όχι. Όχι, κόρη του Αίολου και γυναίκα του Κίκα. Λοιπόν, παντρεύτηκαν, ήταν ένα πάρα πολύ τέλειο ζευγάρι και νόμιζαν ότι με αυτή την τελειότητα ήταν και η σάξη των θεών. Ο Δίας τσατίστηκε με όλο αυτό το έργο. Λέει, τι γίνεται, η σάξη των θεών, δεν παίζει. Και για να τους τιμωρήσει, βύθισε το καράβι του Κίκα. Ο Κίκας πέθανε, πνίγηκε, καπούτ, και έτσι η Αλκιόνη βυθίστηκε στο πένθος. Λοιπόν, και εκεί που έκλαιγε, τη μεταμόρφωσε ο Δίας σε ένα πουλί. Ωραία, που αυτό το πουλί ήταν καταδικασμένο να γεννά τα αυγά του χειμώνα. Και έτσι όπως γέννηκε τα αυγά του το χειμώνα, έπεφταν τα ορμητικά κύματα πάνω στο βράχο και διέλυαν τις... Παραστατικότατη. Παραστατικότατη, βεβαίως, και διέλυαν τα αυγά. Και πάνε. Λοιπόν, εκεί λέει, δεν θα σταυρώσω πουλί για πουλί ρε γαμώτο. Τι λυπάται ο Δίας και είπε 15 μέρες για να κλωσίσει η κοπελίτσα τα αυγά της, ας βγάζω ήλιο. Και έτσι, μαζί με το βασιλικό, ποτίστηκε η γλάστρα. Έχουμε και εμείς ήλιο. Οπότε έχουμε και εμείς. Έλεος. Βάλτε μου βαθμό. 10. Ευχαριστώ. Με τόνο. Δεν το ξεχνάει κανένα. Δεν το ξεχνάει κανένα τώρα, πώς το είπες, τέλος. Λοιπόν, προχωράω στο επόμενο θέμα. Δεν θέλετε. Την Έλληνα, να ρωτήσουμε κάτι την Έλληνα. Ναι, θα τη ρωτήσουμε, αλλά ήθελα να την... Που παρουσιάζουμε πουθενά. Ήθελα να την πάω ταξίδι. Θα ποιος είναι ο λόγος, το τραγουδί. Εντάξει, θα την πάω μετά. Να γυρίσω τα... Μην τα δείτε λίγο, γιατί είναι κακό γράμμα. Καλύτερα να πούμε πρώτα το τραγούδι, ποιος είναι ο λόγος και να μετά... Α, το φέρνει πρώτα! Αχ, γαμώ το κάηκα. Λοιπόν... Σε ματιάσανε, παιδιά. Με έναν πριν τον κόουτσα. Ελενάκι μου, όμορφα με τους ακούς. Βλέπεις τι περνάω εδώ πέρα. Ψυχή μου, σε καταλαβαίνω. Δεν με λυπάσαι. Σε λυπάμαι. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά τώρα, να πάρω τη συνέντευξη. Αλλά λυπάμαι και αυτούς. Γιατί το λες αυτό. Κοριτσάκι μου, όμορφα. Έλενα μου, για μίλησέ μου λίγο για τη δουλειά σου. Βλέπω δισκογραφήθηκες εδώ και καιρό. Τώρα σε βλέπω. Εδώ και χρόνο. Εδώ και χρόνο. Ποιο σου γράφει στίχους, θέλω να ξέρω. Μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Ποια είναι αυτή? Σοφία Σερέτη. Πού είναι η Σοφία Σερέτη που την ψάχνω εδώ και μέρες να σου κάνω μια έκπληξη και δεν τη βρίσκω? Έχει δουλειές η κοπέλα. Δουλειές. Γράφει, γράφει. Για πες μου λίγο για τη συνεργασία σου. Μου έγραψε ένα κομμάτι. Αχα. Μισό το μαλλί μου. Ρίξε τα μάλια σου, Μοσταυρούλα. Αυτό το κομμάτι. Σας άρεσε. Για πες, έγραψα ένα κομμάτι. Εγώ μπορεί να τραγουδάω κατά τη διάρκεια, μην μου αγχώνεσαι. Δεν είναι κάτι. Συγγνώμη, γιατρός... παιδιά, έτσι θα το πούμε. Ο γιατρός έχει πει σαν ναι. Για πες μου για την κυρία Σερέτη. Λοιπόν, μου έγραψε ένα κομμάτι το καλοκαίρι. Έτσι όπως πίναμε καφέ, είπε μια ατάκα. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος? Και όλοι αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο λόγος για διάφορα θέματα μέσα στη ζωή μας, έτσι. Και εγώ πολύ συχνά. Ποιος είναι ο λόγος. Και πάνω σε μια φάση έτσι της ζωής της, νομίζω δηλαδή, γιατί δεν μπορείς να γράψεις έτσι ένα τραγούδι, μου λέει σου έχω τραγούδι. Της λέω θα το πω σήμερα κιόλας. Και έτσι ξεκίνησε, το είπα την ημέρα που πήγα στη δουλειά, το βράδυ. Πλάκα κακά. Ναι, και άρεσε. Το είπα κατά καιρούς σε διάφορες εκδηλώσεις που πήγα. Άρεσε στον κόσμο και έτσι ξεκίνησε και το... Θα το ακούσουμε σήμερα αυτό το τραγούδι. Αυτό το timing, το είναι, timing. Είναι βασικό πάντα στη ζωή μας. Και θα το ακούσουμε σήμερα. Βέβαια. Πω, πω τι έχει να γίνει. Ποιος είναι ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος. Έχετε να ρωτηθεί, παιδιά, ποιος είναι ο λόγος. Πάντα υπάρχει. Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας, π.χ. Για όλα υπάρχει ένας λόγος. Απλώς καλούμαστε συνέχεια να τον ερμηνεύουμε και να τον καταλάβουμε. Ποιος είναι ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα? Ποιος είναι ο λόγος που είναι η Έλενα μαζί μας? Αναρωτιέστε. Ναι. Ε? Τι? Ποιος είναι ο λόγος, λέει, που δεν κοιμάται. Ε? Ποιος είναι ο λόγος που δεν κοιμάται. Α! Να
χωρίς είναι ακόμα. Αυτό είπε. Μάλιστα. Ο λόγος είναι ένας, Γιάννη μου, φίλε. Θα έρθεις την επόμενη εβδομάδα να μιλήσουμε για τα ανταλλακτικά. Θα κάνω θέμα. Για τις κόντρες. Τέλεια. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι μαζί μας ο Γιάννης να μας μιλήσει για τα ανταλλακτικά και πού μπαίνει το κάθε τι. Γιατί εγώ είμαι άσχετη, ρε φίλε, δεν ξέρω πώς να βάλω το μπουζί. Ποιο είναι κόκκινο. Το λουρί. Το λουρί, το ψυγείο δεν ξέρω πώς γεμίζει, από πού ανοίγει, τα τακάκια που μπαίνουν, στο τιμόνι, στις ταχύτητες, πού. Δεν ξέρω εγώ όλα αυτά. Ευχαριστώ. Εσύ τα ξέρεις, φαντάζομαι. Ναι, λίγο. Οδηγείς. Ναι. Τέλεια. Μόνο εγώ δεν οδηγώ. Ναι, ακόμα. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Εξυπνάδες. Συνεχίζω με το κορίτσι μου. Σας αγνώ κιόλας. Τι θες να μάθεις. Θέλω να μάθω. Mm-hmm. Ποιος είναι ο λόγος. Όχι, πλάκα. Δεν σου ρωτάω για τέτοια. Πού είσαι τώρα το χειμώνα. Ξέρουμε ότι το χειμώνα δεν γίνονται δουλειές. Όχι. Στη δικιά σας, στα πανηγύρια και σε μόνο εκδηλώσεις, κοπή πίτας, ας πούμε, που το κοπή τη πίτα. Το κοπή τη πίτα. Και είναι και επίκαιρο. Βέβαια. Το φλουρί σου έχει πέσει ποτέ στις δουλειές αυτές. Όχι. Ποτέ. Πάρε ένα φάει σοκολατάκι, το λέτε είναι από εκεί. Έπαθες τίποτα, Γιώργο. Όχι, μια χαρά το σοκολατάκι. Ε? Μια χαρά. Να το κρατήσω για μετά όμως, έτσι. Φάει ένα 2 ευρώ. Ευχαριστώ. Είπαμε, τουαλέτα από εκεί μετά. 2. Α! Ναι! Πεις. Ευχαριστώ. Πριν συνεχίσουμε, Ελένα μου, να πω για τα δώρα, διότι τόση ώρα έχω από πάνω αυτό το ρημάδι, το κινητό. Θα λέτε τι το έχει αυτή εκεί. Για κάποιο λόγο είναι. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν που έχω εγώ το κινητό εκεί. Θα το μάθεις. Θα το μάθω και θα σου το πω τώρα. Είναι διότι σήμερα η παρέα μας κληρώνει 2 φιάλες στο Ρωμαίο. Μη στέλνεις μηνυματάκι, αγοράκι μου, δεν πιάνεσαι. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα, μας λέτε ό,τι θέλετε και τα θετικά σας και τα αρνητικά σας. Μας βρίζετε, δεν σας αρέσουμε, μπορείτε να μας τα πείτε όλα. Αν και... μας αρέσουν, να σας αλλάξουν οι κανάλι. Ναι, αλλάξτε κανάλι, τόσο κανάλια υπάρχουν. Λοιπόν, και κληρώνεστε οι 2... για το Ρωμαίο, να δείτε το ολοκένουργιο πρόγραμμα που σαρώνει. Άστο, έχει γίνει χαμός. Ωραίο. Ναι, αξίζει να έρθείτε, πιστεύω. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ. Το είδες χθες. Άρεσε. Πάρα πολύ. Εγώ ξετρελάθηκα. Ωραιότερο δεν έχω δει. Πολύ ωραίες φωνές και φοβερά τραγούδια. Φοβερά τραγούδια. Θα αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα του Ρωμαίου. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ρωμαίου. Μάλιστα. 2 φιάλες και τι άλλο κληρώνω. Κάτι ήθελα να πω. Τι άλλο κληρώνω. Ε? Μένω ολόκληρη. Τα κάκια. Να βάλουμε και ένα μενού στο δασίλειο πάνω για 2 άτομα. Άμα το δώσετε, το βάλουμε. Θα το δώσετε. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο. Την μπλούζα σου. Και κάτι mobilize. Και εμένα. Με έχω στείλε μηνυματάκι εσύ. Ναι, με θες. Στείλτε να πάρετε και εμένα εδώ. Όχι. Ναι, θέλετε να κάνω κάτι άλλο. Τι. Μην με κοιτάς εμένα. Όχι, θα σας πω τώρα. Μου ήρθε το γεύμα στο δασίλειο. Ναι, για το Αγίου Βαλεντίνου. Όχι, θα είναι εμένα μόνο. Η συνοδός θα είμαι εγώ. Καλό, ε! Στείλε μηνυματάκι στο 26-38-26-38-26-37, Γιωργάκη μου. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και, sorry, βρε, Ελένα μου, δεν βολεύομαι εδώ πέρα. Σε αυτό τον καναπέ είπε ο Νίκος να μην ανεβαίνω. Στον άλλο. Σε αυτόν ανεβαίνω, Νικολάκη. Να σου πω, θες να μας πεις ένα τραγούδι, γιατί δεν ησυχάζουν αλλιώς αυτά. Το λόγο. Το λόγο, πάμε. Θέλεις. Τέλεια. Λοιπόν, Έλενα, ποιος είναι ο λόγος. Πάμε να μας το τραγουδήσεις, να το αποφασίσω κι εγώ. Κάτσε κάπου εδώ, έχω ένα μικρόφωνο, το έχω. Ορίστε, κορίτσι μου. Πάμε, πάμε. Θα σηκωθείτε κι εσείς, μην γίνει χαμός. Σηκώ, κορίτσι μου.
καταπληκτικό κομμάτι. Καθίστε. Λοιπόν, έχω. Φέρτε εδώ. Να ρίξω κι εγώ ένα τραγούδι, γουστάρετε. Όχι και όχι, με έχετε ακούσει. Λοιπόν, ας το βάλω κάπου εδώ, γιατί θα πεις κι άλλο μετά, θα πεις. Ναι, δεν θέλετε. Κορίτσι μου, δεν φρενάρεις ποτέ. 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 Παναγία μου, ξεπατώθηκα τόση ώρα, γύρω-γύρω. Πονέσαν τα πόδια. Πονέσαν τα πόδια σου. Εγώ θα χορέψω και το βράδυ όμως. Θα έρθεις το βράδυ ένα Ρωμαίο. Ναι, μα. Θα έρθεις, Ελένα μου. Βασικά κάτσε εδώ. Εγώ όμως δουλεύω, πώς θα έρθω. Πού δουλεύεις σήμερα. Ρομβία στα Σιχενά είμαι, κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο Ρομβία στα Σιχενά. Ρομβία, πες το εδώ, Ρομβία. Ρομβία στα Σιχενά με πάρα πολύ ωραίο φαγητό, πολύ ωραία μουσική. Α, και τρώμε κιόλας. Ναι, ναι, βέβαια. Να σου πω και ποιος άλλος είναι μαζί σου. Νίκος Φρατζής. Μάλιστα. Περνάμε και... πάρα πολύ ωραία. Και τρώμε κιόλας. Βέβαια, και τρώμε. Πολύ σημαντικό αυτό να τρώμε κιόλας και να ακούμε. Ναι. Μετά, άμα θες, πίνεις και τα ποτάκια σου, εννοείται. Πολύ μ' άρεσε αυτό το να τρώμε πρώτα. Ευχαριστούμε. Πολύ μ' άρεσε. Τα ακούς. Τρώμε πρώτα, πίνουμε και ακούμε. Ναι. Τρώμε πρώτα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Όπως δεν φρενάρεις εσύ, Ελένα μου, δεν φρενάρει και ένα τρένο στην Ιαπωνία. Πού τι γίνεται εκεί, παιδιά μου. Τι γίνεται. Είναι ο Τσεν Γιούγκ. Τσεν Γιούγκ. Καλά τον λέω, καλά τον θυμάμαι, ο Τσεν Γιούγκ. Ο οποίος σχεδίασε ένα τρένο που δεν σταματάει να πάρει τους επιβάτες. Και τι πάει, μόνο του. Πάει μόνο διαδρομή. Του. Και όπως πάει το τρένο. Το τρένο. Το τρένο. Το τρένο, το τρένο. Το τρένο. Okay. Λοιπόν. Όπως πάει λοιπόν το τρένο, δεν σταματάει. Απλά έχει κάτι, αν το έχω καταλάβει καλά, κάτι πλατφόρμες μπροστά και πίσω. Και μόλις περνάει το τρένο. Και είναι να πάρει τους περαστικούς. Αυτές οι πλατφόρμες γατζώνονται στο έδαφος και έτσι οι περαστικοί γατζώνονται πάνω στα γατζωμένα αυτά και φεύγουν. Πάνε το ταξίδι τους. Σας έχω μία. Είναι του γατζώματος. Είναι του γατζώματος και γίνεται και χαμός. Και σας έχω μία, ακούστε πώς θα σας το πω, προσομοίωση της πραγματικότητας. Στο τι γίνεται με το τρένο που γατζώνονται. Μόλις το κυρίο τρένος περάσει από κάτω, ναι, το βαγονάκι γατζώνεται πάνω και αναχωρεί μαζί του. Ενώ εκείνο του προηγούμενου σταθμού μένει στην πλατφόρμα. Μέσα στο τρένο μια σκάλα επιτρέπει στους επιβάτες να εισέλθουν στον κάτω χώρο, αδειάζοντας το βαγόνι για να μείνει στην πορεία του στον επόμενο σταθμό. Σύμφωνα λοιπόν με τον Τσαν Γιούγκ, Τσαν Γιούγκ δεν τον είπα. Ναι, ναι. Ναι. Το τρένο γλιτώνει και καύσιμα και ενέργεια. Και χρόνο. Όμορφα. Ωραία. Ωραία. Σ' άρεσε, Ελένα μου. Πάρα πολύ. Είσαι εντυπωσιασμένη, το βλέπω. Πότε θα πάμε. Πάμε. Τσαν Γιούγκ. Αχ, τον είπα λάθος. Τσεν Γιούγκ είναι. Εντάξει, μην παρεξηγηθείς, κύριε Τσεν. Δεν βαριέσαι για ένα εν, αν. Μάλιστα. Υπέροχα. Εκτός από τα μαγαζί, Ελένα μου, τι άλλο κάνεις αυτή την περίοδο, για πες μας. Και να σου πω και κάτι, δεν τα θέλω άλλο τα θέματα. Όχι, δεν τα πετάω. Άστα εδώ. Είμαι σε αναζήτηση νέων κομματιών. Οπότε για να κάνουμε μια ολοκληρωμένη δουλειά. Και άλλα τραγουδάκια. Και άλλα τραγουδάκια, ναι. Πω, 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 πω. Τέλεια. Και άλλα τραγουδάκια. Να σου πω, έχεις σκεφτεί ποτέ να αλλάξεις το ύφος των τραγουδιών. Να το κάνουμε δηλαδή λίγο πιο pop, πιο κάτι. Όχι, πιο pop όχι. Όχι. Προς το λαϊκό το έχω σκεφτεί. Αλλά με κερδίζει το δημοτικό. Έχει άλλη γοητεία το δημοτικό, έτσι δεν είναι. Με ξέρει, Γιώργος, από παλιά, οπότε... Ναι. Τι λέει, τι είπε. Γνωριζόμαστε και από παλιά με τον Γιώργο και ξέρει. Και της αρέσει αυτό το κομμάτι. Της αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Για πες. Να τραγουδάς κάπου, όταν έχεις μια κλίση, παιδί μου, κατάλαβες ένα τραγουδιστής, είναι πολύ βασικό αυτό. Οπότε έτσι. Έχεις άλλη επαφή με τον κόσμο, ρε παιδί μου, στο πανηγύρι. Τι δεν καταλάβες. Τι δεν μπορείς να καταλάβεις. Εδώ σ' άρεσε που τραγουδίσεις σε πίστα. Σε εγωίτευσε. Έχω άχτη εδώ να τραγουδήσω, στο Ρωμαίο, εδώ, σε αυτή την πίστα. Μάτα, τα ακούτε. Θέλω έτσι λίγο να βγω και να είναι έτσι ο Τάκης από πάνω, έτσι, να του λέω ρίξω τα φώτα. Τα ακούτε. Όχι, μην τα ακούω μόνο εγώ, να τα ακούτε κι εσείς. Και να πράξετε αναλόγως. Εντάξει. Να τα λέμε κι αυτά.
Μάλιστα, πάρα πολύ όμορφα. Θέλεις να μας πεις και ένα τραγούδι καπέλα ή σε πιάνω έτσι απροετοίμαστη? Προετοίμαστη με πιάνεις. Δεν θα ήθελες έτσι να μου κάνεις το χατηράκι? Λίγο έτσι. Λίγο και να το αφιερώσω και... Θα το αφιερώσω τώρα, προσέξτε. Στο Σπύρο το Σιόλο. Σ' αρέσει Σπύρος Σιόλος? Βέβαια. Αγαπάμε Σπύρο Σιόλο. Αγαπάμε. Και θέλω να, να κοιτάξεις εκεί την κάμερα, όχι αυτή την κάμερα, να κοιτάξεις και να στείλεις ένα μήνυμα στο Σπύρο και να πεις ότι είναι και αυτό το τραγούδι. Και από μένα και από σένα. Με στη ζωή μου έχω ζήσει τόσες πίκρες. Αν την καρδιά μου αν θα ψάξεις θα βρεις λύπες. Με στη ζωή μου ένας πόνος με έχει κάνει να μην γνωρίζω τι θα πει χαρά. Κλάψε καρδιά μου πικρά, κλάψε καρδούλα μου πικρά για αυτή τη συμφορά. Κλάψε καρδιά μου πικρά, κλάψε καρδούλα μου πικρά για αυτή τη συμφορά. Έχω παρέα μου τη στεναχώρια, κλάψε φτωχή καρδιά που σου με χώρια. Κλάψε το πόνο σου μικρή φτωχή καρδιά για το χατήρι μιας παλιάς αγάπης. Για το χατήρι μιας παλιάς αγάπης. Μπράβο, μπράβο. Και το Σπύρο το Σιόλο αυτό, έτσι. Σπύρο. Εντάξει, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, άστο. Μην το πεις πουθενά. Ενώ εσύ Σπύρο μου αφιέρωσες και ένα τραγουδάκι στην Έλενα. Όχι, ας μην τα θυμηθώ και συγχυστώ. Την επόμενη φορά θα τον ξανάρθουμε το Σπύρο. Αλήθεια. Να σου πω, θα έρθουμε μαζί. Αυτό πήγα να σου πω, θες να έρθεις με το Βέβαια, Σπύρο. Βέβαια, δύο ψηλά παιδιά εδώ, να δω τι θα κάνουν εδώ. Εσείς πάτε και κρυφτείτε, αγοράκια μου. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, θα το κανονίσουμε πολύ σύντομα, αλλά θέλω εδώ να έχουμε και ορχήστρα και να κάνετε και πρόγραμμα σούπερ. Ναι, ναι. Και εμείς θα καθόμαστε από κάτω να χορεύουμε. Όχι, θέλω. Δεν το είπα καλά. Θα καθόμαστε από κάτω να χορεύετε εσείς και να τραγουδάτε. Λοιπόν, τι είναι αυτό το τραγούδι που ακούσαμε? Μένει διά της και το έχει τραγουδήσει και η Βάσο Χατζή. Καλά. Αγαπημένη σου. Ναι. Από ό,τι ξέρω. Πολύ αγαπημένη. Και εμένα. Πληρώνω από την επιχείρηση του Γιάννη Κουλουκάκου που έχει ανταλλακτικά. Ένα πεντόλιτρο λάδι, ελαιόλαδο σπορέλαιο. Πυρινέλαιο. Πυρινέλαιο λέγεται. Λοιπόν, ένα πεντόλιτρο λάδι πυρινέλαιο μηχανής. Όχι. Ένα πεντόλιτρο. Ωραία, παιδιά, πείτε μου. Καλά, ένα πεντόλιτρο λάδι. Μηχανής και το λέγεται. Ένα πεντόλιτρο λάδι μηχανής. Λοιπόν, ένα πεντόλιτρο λάδι μηχανής, έτσι το ζητάτε νομίζω. Και πώς τα είπατε τα άλλο, Βολιβιάνους. Πώς τα είπατε, Βολί. Βαλβό, Βαλβό. Λίνες. Α, Βαλβολίνες. Τις πληρώνουμε αυτές. Κουλουκάκο. Βολβολίνες. Βαλβολίνες. Βαρβολίνες. Βαλβολίνες. Και πώς μου το είπες τ' άλλο. Και μπουζί, δεν κληρώνουμε μπουζί στην επόμενη. Πώς μου το είπες για το κλειό. Τακάκια. Ε. Τακάκια. Τακάκια για το κλειό θες. Τα τακάκια τα κληρώνουμε. Αυτά στο σπίτι μου, Παναγία. Θα τα δώσεις. Ωραία, τέσσερα τακάκια. Μην πάρε τηλέφωνο, έχουμε τον. Τέσσερα τακάκια. Έχουμε τον. Οι βαλβολίνες πώς πάνε, μία, δύο. Τέσσερις βαλβολίνες. Και πέντε κιλά λάδι. Σωστά τα είπα. Ωραία. Κουλουκάκος Γιάννης, πού είσαι. Πού είσαι, Χριστιανέ. Ετεοκλέους 11. Σωστά. Είσαι στο μαγαζί να έρθουν να τα πάρουν από τι ώρα. Από τις 8.30 μέχρι τις 5, ένας τυχερός, όχι, τρεις τυχερούς θα βάλω.
Περνάτε από την οδό που σας είπα πριν λίγο και παίρνετε όλα αυτά. Ανταλλαγές κάνουμε. Είμαι λίγο κουρασμένη. Όχι. Αυτό είναι κάψιμο τώρα. Πώς. Όχι ανταλλαγές, περίμενε. Αλλαγές ήθελα να πω κάνουμε. Τα αλλάζουμε τα λάδια. Δεν τα αλλάζουμε, μόνο τα δίνουμε. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν συνεχίζουμε. 5 κιλά λάδι, 4 βαλβολίνες και 4 τακάκια. Κληρώνουμε κάτι άλλο και τα 2 μπουκάλια στο Ρωμαίο. Και στο Δασίλειο, το μένω για 2 άτομα. Και στο Δασίλειο και το δώρο είμαι εγώ, το βλέπετε. Λοιπόν. Έρχονται μηνύματα για τα τακάκια, λέει. Πειράζει αν δεν είναι για κλειό. Για κλειό. Μόνο για κλειό δεχόμαστε τακάκια. Όλα τα πάντα. Κληρώνουμε. Κουλουκάκος Γιάννης. Και 2 φιάλες στο Ρωμαίο. Στείλτε μηνύματα μέχρι τη Δευτέρα. Μάλλον μέχρι την Τρίτη στην επανάληψη θα δίνουμε. Μέχρι τη Δευτέρα στείλτε μηνύματάκια. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το κορίτσι μας εδώ. Έλενά μου. Επειδή σε έχω αφήσει πολύ λάσκα αυτό το πεντάλεπτο δεκάλεπτο, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί κάπως έχει πάρει το μάτι μου. Το μαλάκι έτσι να φαίνεσαι, γιατί θέλω αντίδραση. Αν και δεν ρωτάω προσωπικά εγώ όλο αυτόν τον καιρό, με ξέρετε. Και βρήκες να ρωτήσεις σε μένα τώρα. Ναι, βρε κορίτσι μου, για πες. Πώς επετυχαίνω αυτή την περίοδο. Σε φτάνει να σου πω ότι είμαι καλά. Ναι, μου λέει πολλά. Εντάξει, όπως σου λέει πολλά, είμαι καλά. Να σου πω, βρε Έλενά μου. Ναι. Στο γάμο σου, ποιος θα τραγουδήσει. Ποιον να φέρεις. Το Σιόλο. Θα φέρεις Σιόλο. Βέβαια, γιατί. Σιόλο σου βρήκα δουλειά. Να ξέρεις, ένα εξτραδάκι. Πληρώνεις καλά. Βέβαια. Τέλεια. Ο γαμπρός πληρώνει, οπότε... Α, ναι. Ναι. Γαμπρέ, σου ήρθε. Α, και στις επόμενες, σε 2 εκπομπές από τώρα, πληρώνω νηφικό. Τώρα πέρα από την πλάκα. Ακούς, πέρα από την πλάκα, σε 2 εβδομάδες έχουμε από ένα τελειέ από την Αθήνα, νηφικό. Θα το φορέσω εγώ το δείγμα στην αρχή της εκπομπής. Και θα το δώσουμε στο τέλος. Ένα πακέτο γάμου. Μ' ακούτε. Ακούμε. Ένα πακέτο γάμου σε 2 εβδομάδες και σε 3 εβδομάδες ένα πακέτο βάφτισης. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, να δίνουμε έτσι δωράκια. Λοιπόν, κορίτσι μου, τι έχουν τα σχέδιά σου για το επόμενο διάστημα, τι θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε Ρομβία στη Σιχενά που είμαστε. Ρομβία. Και σιγά σιγά έρχεται το καλοκαίρι. Πανηγύρια. Με διάθεση πολύ έτσι έντονη. Πω, τι έχει να γίνει το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Σε περιμένω. Χαμός. Πήρα και ένα μήνυμα πριν λίγο από το φίλο στο Μάκη. Να ξέρεις. Ο Μάκης σε βλέπει αυτή τη στιγμή. Συγχωριανός μου κιόλας. Από πού είσαι, δεν μας... Δεν σας έχει πει από πού είναι. Όχι, το ρωτάω Μάκη μου από πού είσαι και δεν μου λέει ο Μάκης. Από πού είσαι. Τότε να μην πω καλύτερα. Γιατί, όχι, πες. Μπορεί να μην θέλει το παιδί. Κρυφό είναι. Μπορεί. Πες από πού είσαι εσύ και ο Μάκης δεν μας νοιάζει, όχι. Από τις πόρτες Αχαΐας είμαστε και δύο. Πόρτες Αχαΐας. Μάκη μου, σε έδωσα. Μάκη, από τις πόρτες είσαι, αγοράκι μου. Έλα το βράδυ εδώ και θα σου πω εγώ. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά, δεν θέλετε ακόμα. Λοιπόν, ωραία, τέλεια. Αντωνία μου, θες να ρωτήσεις κάτι το κορίτσι μας. Πόσα χρόνια τραγουδάς. Με αυτό το χρόνο 6. Κλείνω. Και είσαι η πιο μικρή, έτσι. Είμαι μικρή. Στο τραγούδι αυτό. Υπάρχουν και άλλες κοπέλες. Ακόμα πιο μικρές. Μπράβο. Από 15 χρονών τραγουδάνε. Βεβαίως. Παναγία μου και Χριστέ μου. Τέλεια. Τέλεια, υπέροχα. Λοιπόν, τα δώρα μας ισχύουν. Στείλτε μηνυματάκια για τα 5 κιλά λάδι. Για τα τακάκια. Για τις βολιβίνες. Βαλβολίνες. Βαλβολίνες. Δεν μπορώ να τις... Τι είναι οι βαλβολίνες, ρε παιδιά, που πληρώνουμε. Δεν πρέπει να ξέρω. Στο σασμάν πάνε. Ωραία. Αυτά και 2 φιάλες στο Ρωμαίο. Και θα κλείσουμε σιγά σιγά. Και το δείπνο στο Δασίλειο. Α, και το δείπνο στο Δασίλειο που η συνοδός θα είμαι εγώ. Βλέπετε, είμαι έτοιμη δώρο. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα γλυκό τραγούδι. Θα ήθελες να μας πεις ποιος έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. Βέβαια. Κώστας Γιουργαντάς. Και είναι και ο θείος μου. Μη μου πεις. Είναι ο θείος μου, ναι. Συγγνώμη, είναι οικογενειακή υπόθεση. Ναι, είναι οικογενειακή.
Οπότε αυτό το τραγούδι θα σημαίνει και πολλά για σένα. Βέβαια. Εννοείται. Είναι το ξεκίνημά μου. Πολύ σημαντικός άνθρωπος. Μπράβο, κυρία Κώστα. Μπράβο. Ταλαντούχο το σόι, βλέπω. Λοιπόν, αποχαιρετήστε τον κόσμο, παιδιά, να αποχαιρετήσουμε και την Έλενα με το τραγούδι. Λοιπόν, γεια σας. Το επόμενο Σάββατο πάλι εδώ. Είπα χρόνια πολλά σήμερα. Δεν χρειάζεται να πω χρόνια πολλά, όσοι... Όχι ρε παιδιά, είναι γαϊδουριά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Γρηγόρη, στη Γρηγορία, στη Μαργαρίτα, στο Μαργαρίτη. Λοιπόν, τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Τα λέμε, προφανώς. Φιλάκια πολλά, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Έλενας με τίτλο... Τα Παράλογα. Τα Παράλογα. Όλα αυτά τα Παράλογα. Αντωνία μου, χαιρέτα. Λοιπόν, πάμε. Με τον τρόπο σου κερδίζεις τα παράλογα, την αγάπη